Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται κυβέρνηση και βουλή με στόχο στις 13 Δεκεμβρίου να εγκριθούν 20 νομοσχέδια που αφορούν μέτρα εξοικονόμησης και φορολογίες, όπως αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικα. Τα νομοσχέδια αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και επεξεργασίας μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών Βάσου Σαρλή και των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών σε σύσκεψη το απόγευμα στο Υπουργείο. Αναλυτικά, τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν στη Βουλή στις 6 Δεκεμβρίου προβλέπουν την υποχρεωτική καταβολή ετήσιου τέλους 350 ευρώ για όλες τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Κυπριακό Μητρό Εταιριών, αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου πιστωτικών ιδρυμάτων από 0,095% στο 0,11%, αύξηση της φορολογίας στα καπνά, τσιγάρα, αλκοολούχα, ποτά και την πύρα, αύξηση στα πετρελαιοειδή κατά 7% από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και κατά 5% από την 1η Ιανουαρίου του 2014, αύξηση του κανονικού συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας σε 18% από την 1η Ιανουαρίου του 2013 και σε 19% από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και αύξηση του μειωμένου συντελεστή σε 9% από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Νομοθετική ρύθμιση που αφορά το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Εκκλησίας και κράτους, μείωση του επιδόματος τέκνου κατά 9% και επέκταση της περίοδου μη αύξησής του μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2017, κατάργηση του επιδόματος μάνας, κατάργηση του δικαιώματος αγοράς αφορολόγητου οχήματος από ιδιώτες, αξιωματούχους και κρατικούς υπαλλήλους, φορολόγηση κατά 20% των κερδών από παιχνίδια του ΟΠΑΠ και του κρατικού λαχείου, τιμή παραχώρηση προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων στους μισθούς και συντάξεις του δημόσιου τομέα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016. Επέκταση της έκτακτης εισφοράς των εργοδοτουμένων, συνταξιούχων και αυτοτελώς εργαζομένων του δημοσίου τομέα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Μείωση των απολαβών και των συντάξεων των εργοδοτουμένων και συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και εφαρμογή του συνεχούς ωραρίου στη δημόσια υπηρεσία με κατάργηση του απογεύματος της Τετάρτης, παράλληλη μεταφορά της ώρας έναρξης της δημόσιας υπηρεσίας κατά μισή ώρα αργότερα και επέκταση του ελαστικού ωραρίου από μισή σε μία ώρα. Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο Υπουργός Βάσου Σαρλή ανέφερε ότι στόχος είναι να ψηφιστούν τα νομοσχέδια μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, εν ώψη της συνόδου του Eurogroup. Το μνημόνιο έχει συμφωνηθεί όσον αφορά όλα τα θέματα πλην του ύψους της χρηματοδότησης που χρειάζεται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έχουμε πει ότι εκείνο το μέρος έχει μείνει εκτός. Οι πρώτες ενδείξεις θα δοθούν στις 7 Δεκεμβρίου σε μια ενδιάμεση έκθεση από την εταιρεία PIMCO. Απαντώντας σε ερώτηση του Αντένα, ο Υπουργός Οικονομικών Βάσου Σαρλή ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις στο παρόν στάδιο στη δημόσια υπηρεσία. Ας δούμε τα πράγματα στην εξέλιξή τους. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για απολύσεις και επομένως δεν τίθεται προς συζήτηση σε αυτό το στάδιο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι θα πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να προωθηθούν τα λόγω νομοσχέδια, ώστε η Κύπρος να πάει στο Eurogroup ενισχυμένη. Δεν θα είναι εύκολο να εξεταστούν τέτοια σημαντικά νομοσχέδια, αλλά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το πάρα πολύ δύσκολο έργο. Και συμπλήρωσε ότι υπάρχουν πρόνοιες όπως η αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο 19%, η οποία δεν ήταν στις εισηγήσεις της Τρόικα.